γεια σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Άλλο ένα μη μου πεις είναι στον αέρα. Και άλλο ένα ιδιαίτερο μη μου πεις μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα μη μου πεις με πάρα πολύ ωραία θέματα, πάρα πολύ ωραία δώρα. Δύο καταπληκτικές από τις 12 συνεργάτηδες μου εδώ. Και είμαστε όλοι έτοιμοι, ομάδα και σύσσωμοι για να ξεκινήσουμε. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου εδώ απέναντί μου. Μαρία Κατσουλέρη ακριβώς δίπλα της. Αλέξανδρος Πετρίδης και ένα πλούσιο επιτελείο πίσω από τις κάμερες. Στον τρίτο, στον πρώτο και στον πέμπτο. Στο δεύτερο, στο δεύτερο είμαστε εμείς, καλέ. Στο πέμπτο. Πίσω από τις κάμερες είναι το λογιστήριο. Είναι συνεργάτης μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Βεβαίως όμως. Πρέπει να δώσω Γιάννη μου τα δώρα και σήμερα. Καταρχήν πρέπει για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω γιατί σήμερα στην παρέα μας και όσο καλοκαιριάζει θα δροσιστούμε με το Ρόδι Ελλάς. Πραγματικά μια μοναδική παραγωγή από την Απέλα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάθε μέρα δροσίζουν τόσο εμάς όσο και τους τηλεθεατές μας, όσο και όλο τον κόσμο που βρίσκεται στο στούντιο, διότι πραγματικά για δύο χρόνια στην κατάψυξη εξίσης εντελώς φυσικός χυμός, αντιοξυδοτικό όσο δεν πάει, δροσιστικό και για το καλοκαίρι που κάνουμε και λιποδιάλυση είναι ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Και μόλις βέβαια τον βγάλεις από την κατάψυξη, στη συντήρηση, μόλις τέλος πάντων βγει από το ψυγείο, πρέπει εντός 5 ημερών να καταναλωθεί. Γιατί δεν έχει μέσα. Συντηρητικά είναι 100% φυσικός, άρα καταλαβαίνετε ότι είναι φυσικό, δεν κρατάει και πάρα πολύ. Ότι είναι ρόδι γενικώς, είναι τόσο μεγάλος αντιοξυδοτικός παράγοντας που πρέπει ούτως ή άλλως να το καταναλώνουμε, είτε στη φυσική του μορφή, στο ρόδι όταν το καθαρίζουμε, είτε στο συγκεκριμένο που εμείς το έχουμε δοκιμάσει και εσύ, Κωνσταντίνα, το έχεις δοκιμάσει. Ναι, το έχω δοκιμάσει. Σίγουρα όμως, επειδή εγώ δεν πίνω πολύ ρόφημα, αλλά αυτό είναι καταπληκτικό. Και βέβαια το ρόδι, επειδή με ρωτάτε, είναι λίγο. Ξινό. Ναι, αλλά δεν είναι όμως ξινό, παιδιά. Κάθε τι που μπορεί να είναι ξινό στην αρχή γλυκαίνει στην πορεία. Αχ, αυτά λες. Ξέρεις πόσες ξινές γίνανε γλυκές στην πορεία. Πόσες. μία. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πω επίσης ότι αυτή την εποχή τι επιλέγουμε όλοι, και από σήμερα και μετά θα δώσω πάρα πολλά τέτοια δώρα, ξεκινάμε να βγάζουμε τα χαλιά μας, ξεκινάμε να αλλάξουμε, μπράβο. Ποιος είναι ο άνθρωπος εκείνος που εγγυάται πραγματικά το καλύτερο πλήσιμο, τη φύλαξη των μοκετών μας, αλλά και των χειροποίητων χαλιών. Γιατί η οικογένεια Τσιακμάκη, ο Ηλίας Τσιακμάκης, αλλά και η Σούλα, η φίλη μου, πάρα πολλά φιλιά και ο Στήριο στέλνω, για άλλη μια χρονιά και παρά την κρίση με αυτή οικονομικά ενώ εποχή, θα κάνουν για πάρα πολλά σπίτια από εσάς δώρο, πραγματικά, το πλήσιμο, την φύλαξη, αλλά και την επιστροφή εντελώς δωρεάν των χαλιών σας. Άρα για σήμερα, πέντε για σήμερα, θα ξεκινήσω με πέντε. Πέντε νοικοκυριά από εσάς θα κερδίσετε πραγματικά τα χαλιά του σπιτιού σας, εντελώς δωρεάν, πλήσιμο, φύλαξη και επιστροφή του χρόνου ενώ τον φθινόπωρο, από τον Ηλία Τσιακμάκη. Ο συντένιστο μας τυχερή, το καλύτερο πλήσιμο, καλύτερη φύλαξη, μόνο με 4 ευρώ το τετραγωνικό. Αρέλιασμα, κάνει τα πάντα. Είδες πέρσι τα εμένα χαλιά μου τα μεγάλα, και είδες μου τα πήρανε τα χαλιά ήδη προχθές. Το ξέρω, γιατί τα έχω ξεστρώσει ήδη, γιατί εντάξει, και ο καιρός αρχίζει και αλλάζει. Τελευταία στιγμή δεν θέλω να έχω. Ναι, σαφώς και βέβαια όταν η υπογραφή και εσείς που έχετε πολύ δύσκολα χαλιά. Σας έβαλε αυτό το. Για να μην, το πλαστικό. Ναι, δεν για να μην γλιστράει το χαλί, για να είναι μην... πιο μαζεμένο και για να είναι το χαλί πιο. Και για να μην μαδάει. Και για να μην μαδάει. Γιατί όταν το χαλί είναι και μάλινο, αληθινά κτλ., βγάζει τριχούλες. Είναι... Λοιπόν, άρα ο Ηλίας Τσιακμάκης για τα πάντα είναι κοντά μας. Ελισπών του 10 στην οίκια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα μην μου πει papakiahoo.com ή yahoo.gr για τα μηνύματά σας. 2-10-49-05-016 για να ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε. Και μόνο από 4 ευρώ το τετραγωνικό. Σπάω την μπάνκα και πλένω τα χαλιά για σήμερα, φέρε Γιάννη μου. Τι είπες, τα χαλιά της Μυραράκη δεν τα πλένω αυτά, καλέ. Άμα μου πρέπει να κάνω συνεργασία με τη Μυραράκη, να μου στέλνει τον πορτοκαλοκόκκινο να το στέλνω πίσω. Γιατί άμα τον πορτοκαλοκόκκινο, Γιάννη μου, το στείλεις και δεν στο πλύνουν καλά, θα σου έρθει κοκκινοπό ή μονορός. Ενώ τον πορτοκαλοκόκκινο πρέπει να το πλύνεις καλά μόνο στον Ηλία Τζιακμάκη. Γιατί σου ξέρει να το πει το χαλί. Ότι θα συνεργαστείς με την κυρία Δέσποινα Μυραράκη. Ναι, θα συνεργαστώ και θα με βάλει και τη φάτσα μου πάνω στα χαλιά, στη ροτόντα, στην μπορντούρα. Εκεί. Ναι, θα με στο κέντρο. Και θα με πατάει ο Αλή. Αλή! Αλή, σε παρακαλώ! Αλή! Εδώ, Αλή! Αλή! Έπαθα μια παράκρουση. Το καταλάβω. Λοιπόν, έπαθα μια παράκρουση, αλλά μετά το θέμα μας που έχουμε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα αλλά δεν πολύ θέλω να πέσει από τώρα η ομάδα, ούτε και μετά θα πέσουμε. Όχι. Γιατί σήμερα πρέπει να σας πω
ότι στην παρέα μας, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο πολύ γνωστός, αγαπημένος πλέον φίλος της εκπομπής, και τον ευχαριστούμε πολύ, μαστολόγος ο κύριος Τσιριγωτάκης, θα μας δώσει μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, που πολύ κόσμος την περιμένει, για να χαμογελάμε πλέον και εμείς και οι γύρω μας, αν ομιγέννητο βρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο πρόβλημα, για τον καρκίνο του θυροειδούς, που είναι μια πολύ συχνή πλέον πάθηση, που μάλιστα είναι και λίγο ύπουλη, και πρέπει λίγο να την εξετάσουμε πριν, πρέπει να το δούμε, και δεν πρέπει να φτάσει σε σημείο που να μην μπορούμε να επέμβουμε. Βέβαια, όπως θα μας πει ο κ. Τσιριγωτάκης, η ιατρική και γενικότερα τα μέσα έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, που πλέον πραγματικά είμαστε σε θέση, δεν θα πω τη λέξη να κάνουμε θαύματα, αλλά να είμαστε σε πολύ πολύ ευχάριστη θέση να προλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Αρκεί να έχουμε τη γνώμη του ειδικού. Μείνετε κοντά μας, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα πάμε να δούμε τη συνέντευξη από τον κύριο Τσιριγωτάκη αποκλειστικά στην εκπομπή μου πεις. Θέλω να πω κάτι, συγγνώμη κιόλας Κωνσταντίνο μου, θέλω να πω κάτι, ότι ο κύριος Τσιριγωτάκης, επειδή συναναστρέφουμε με γιατρούς όλη μέρα, ο κύριος Τσιριγωτάκης είναι ένας επιστήμων, ο οποίος, δεν το κάνουν πολλοί επιστήμονες αυτό, κάθεται και ασχολείται με τον άνθρωπο, με όλες τις ερωτήσεις. Δηλαδή μπορεί να απαντάει με τις ώρες, ακόμα και στις ίδιες ερωτήσεις, μέχρι να καταλάβει ο απέναντί του πώς πρέπει να διαχειριστούν τον κόσμο. Γι' αυτό τον επιλέξαμε. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο το θέμα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ιατρικό της Μαρίας. Να πάμε σένα για να πάμε μετά πάλι σε ιατρικό. Τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Σήμερα έχω ετοιμάσει μια διαδικασία στο νοσηλευτικό κομμάτι, η οποία δυσχεραίνει λίγο τους ανθρώπους, και όταν το ακούνε, τρομάζουν. Δεν θα πρέπει να τρομάζουμε, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει. Εντάξει. Καλός ή κακός, πρέπει να γίνει. Αυτό. Όχι, το θέμα δεν είναι αυτό. Νόμιζα ότι μας πήγες και όλα στο τελείωμα. Αυτό ήταν ο πρόλογος. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Γλιστράω κάθε φορά, κατεβαίνω κάτω. Ναι. Το θέμα μας είναι η τοποθέτηση ουροκαθετήρα. Ναι, που το φοβόνται πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Και νομίζω ότι πολύ κόσμο τους τρομάζει. Τους τρομάζει, εντάξει, δικαίως τους τρομάζει, γιατί γίνεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο ούτως ή άλλως ντρεπόμαστε να είμαστε σε κοινή θέα, γιατί στα εξωτερικά ιατρία είμαστε εν μέρη με το παραβάν, είμαστε και λίγο σε κοινή θέα. Είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει, και πρέπει να γίνει είτε για διαγνωστικούς λόγους, είτε γιατί πρέπει να αποσυμφορήσουμε εκείνη την ώρα τον εκάστοτε ασθενή, για να προλάβουμε κάποιο επερχόμενο. Στο να πάρουμε το δείγμα. Να πάρουμε δείγμα. Δηλαδή πρέπει να γίνει από καθετήρια για να πάρουμε δείγμα. Δεν μπορούμε αυτό που. Όταν ο ασθενής έχει σοκαριστεί εκείνη την ώρα και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, δηλαδή δεν μπορώ να ουρήσω, δεν μπορώ να συνεργαστώ. Ναι, γιατί παθαίνει ένα blackout ο οργανισμός. Παθαίνει κολλάψη. Γιατί πολλές φορές θα πρέπει να κάνεις εξετάσεις και να μην σου έρχεται να σου λένε πρέπει. Εμένα μου λέγανε αυτό σαν Κωνσταντίνα, και γενικά νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι το σκέφτονται, είναι άμα πονάει ο τρόπος που γίνεται. Η τοποθέτηση. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι όπως το φαντάζομαι, στον άντρα είναι πολύ πιο εύκολο βέβαια από τη γυναίκα, και δεν είναι όχι. Και δεν είναι τόσο αντιαισθητικό. Φοβάμαι πάρα. Στον άντρα είναι πιο δύσκολο λόγω του προστάτου. Λόγω του ότι πρέπει να γίνει ο χειρισμός από γιατρό ή από εξειδικευμένο νοσηλευτή. Συγγνώμη, μάλιστα. Γιατί πρέπει να περάσει από τον προστάτη όλο αυτό το σωληνάκι, και για να μην δημιουργήσουμε ερεθισμό, θα πρέπει. Είδες, το μόνο που το ακούσε. Ναι. Πόσο μάλλον. Εύχομαι κανείς άνθρωπος στον κόσμο, όμως, αν και η ευχή μου αυτή δεν θα πιάσει, αλλά. Ναι, δεν γίνεται, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει. Δηλαδή, όταν ο γιατρός κρίνει. Έχουμε πρόβλημα μετά όταν αποσυμφορήσουμε. Όχι, όταν μας φέρνουν στα εξωτερικά ιατρία έναν άνθρωπο. ναι. Όταν φέρουμε έναν άνθρωπο στα εξωτερικά ιατρία, ο οποίος είναι αρκετά πρισμένος, γιατί βρίσκεται σε έναν ερχόμενο πνευμονικό είδημα εκείνη την ώρα, θα πρέπει να κάνουμε καθετηριασμό και φυσικά γενικές εξετάσεις αίματος, για να δούμε καρδιογράφημα και όλα τα συναφή. Yeah. Όταν λοιπόν θα κάνουμε τον καθετηριασμό, θα περάσουμε τον ουροκαθετήρα στην ουσία. Αν είναι γυναίκα, θα το κάνει νοσηλεύτρια. Αν είναι άντρας, θα το κάνει νοσηλευτής. Αποκλείεται δηλαδή να το κάνει άντρας σε άντρα και γυναίκα στη γυναίκα να έχει βάρδια. Δηλαδή, αν εγώ βρίσκομαι στη βάρδια, αν εγώ, ας πούμε, πάθει κάποιος δικός μας κάτι και είναι η βάρδια που εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχουν άντρες και πρέπει να το κάνει μία γυναίκα, τι θα του πει, ότι περίμενε να έρθει το πρωί ο άλλος?
Χαίρομαι που κάνεις αυτή την ερώτηση. Πραγματικά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Παιδιά, όταν άλλος γιατί... είναι άρρωστος, δεν νομίζω ότι κοιτάς τώρα αν είναι γυναίκα ή άντρας. Ναι, γιατί πολλοί το έχουν αυτό και σου λένε: δεν θα πάω στα εξωτερικά ιατρία, γιατί μου κάνανε την περασμένη φορά αυτό και εγώ ντρεπόμουν γιατί ήταν άντρας όταν είναι κορίτσι. Ναι, μα εκείνη την ώρα δεν σε παίρνουμε για εξέταση. Ναι. Υπάρχει όμως ένα ταμπού του τύπου ότι και καλά κάποιοι άνθρωποι, ειδικά σε αυτό το θέμα του καθετηριασμού, που είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, θέλουν αποκλειστικά οι άντρες άντρα και τα κοριτσάκια νοσηλεύτρια. Εννοώ τα μεγάλα κοριτσάκια. Εμείς τα λέμε κοριτσάκια. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει λιγάκι αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ και εγώ να το δώσω να καταλάβουν στις νέες νοσηλεύτριες ότι μέσα στα καθήκοντά μας είναι να διαχειριζόμαστε και γυναίκες ασθενείς και άντρες ασθενείς. Δηλαδή, πολλές φορές εννοείς και εσείς οι αδελφές. Οι νοσοκόμες έχετε πρόβλημα ότι άμα ας πούμε είναι ένας άντρας δεν θα πάτε. Δημιουργείτε και εσείς λέτε «Α, παπά, δεν πάω εγώ να περιμένουμε να έρθει ο γιατρός ή να έρθει ο βοηθός ή δεν ξέρω εγώ». Αδελφές είναι όμως είναι αυτές. Α, δεν τα προλάβατε. Τις νοσοκόμες, αυτό που είναι. Τις νοσοκόμες με τα καπελάκια. Ναι, αυτό. Αυτό ακριβώς λέγαμε. Για πες. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Στην ουσία... πρέπει εγώ, σαν νοσηλεύτρια, να σου δώσω να καταλάβει εσένα που μου έρχεσαι στα εξωτερικά ιατρία, ότι πρέπει να σου κάνω μία διαδικασία, να σου την εξηγήσω ακριβώς πώς έχει, για να σε βγάλω από αυτό το άγχος. Μάλιστα. Και να σε αποσυμφορήσω, ώστε να μπορέσω να κάνω και εγώ τη δουλειά μου σωστά. Στη σχολή μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε γενικά, είτε άντρα, είτε κορίτσι, είτε γυναίκα, όλες τις ηλικίες απεξάπαντος, και το κάνουμε εκείνη την ώρα εξηγώντας σε αυτό που θα το κάνουμε τι πρόκειται να κάνουμε. Στο λέω τόσο αναλυτικά για τον λόγο το ότι πρέπει να καταλάβουν και η πλευρά του ασθενή, γιατί έχω βρεθεί και εγώ ασθενής, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο νοσηλευτής βρίσκεται εκεί, εκείνη τη στιγμή, γιατί πολύ απλά πρέπει να σου δώσει το χέρι βοηθείας. Μάλιστα. Τέλος. Τώρα, αν συντρέπεσαι... Μην το φοβάστε βέβαια, ναι, γιατί δεν είναι τίποτα και γιατί κάθε τι το οποίο πρέπει να γίνεται για την ομαλή διεκπεραίωση και αν το θέλεις διεξαγωγή μιας εξέτασης που έχει να κάνει με την υγεία μας, δεν πρέπει να φοβόμαστε καθόλου. Πάνω απ' όλα η υγεία. Και βεβαίως... πριν πάμε να κάνουμε ένα break και να συνδεθούμε με τον κύριο Τσιγκοντάκη, με το οποίο και θα κλείσουμε γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα, πάμε να δούμε λίγο τι μας έχεις ετοιμάσει. Ωραία, έχουμε να ετοιμάσει ναρκωτικά και νέοι. Βλέπουμε πολλά παιδιά στην εφηβεία, ξεκινάνε κάποιες ουσίες, τις οποίες δεν μπορούν αύριο μεθαύριο να τις κόψουν. Γιατί γίνεται εθισμός. Εθισμός, ναι. Είναι... Όλοι ξεκινάνε, Αλέξανδρε, με την έννοια ότι αχ, ας δοκιμάσω και αυτό, ας δοκιμάσω την περιέργεια. Από την περιέργεια. Η περιέργεια, βέβαια, σε αυτά τα πράγματα νομίζω ότι δεν βγαίνει, δεν βγαίνει εύκολα. Και είναι και η μαγιά. Πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα ο εγκέφαλός τους να αρχίζει να καίγεται, αυτό που λέμε στα λαϊκά. Αρχίζει να σταματάει. Τόκαψες που λέμε. Ναι. Αυτό είναι που λέμε τόκαψες. Με την κατάχρηση και την εξάρτηση που θα έχει από τα ναρκωτικά, από όταν μεγαλώσουν μετά τα 18-19, που θα είναι τελείως ανεξάρτητα, δεν θα αρχίζουν τόσο να ντρέπονται και να φοβούνται για αυτό που κάνουν. Θα βγαίνουν δηλαδή, όπως και βλέπουμε, και νέα παιδιά τώρα 25, 26, 27, και ζητιανεύουν και κλέβουν. Και τα βλέπουμε πεσμένα κάτω στον δρόμο. Στα φανάρια. Σε πολλά φανάρια. Είναι σε άθλια κατάσταση. Είχατε και μάλιστα πολλές φορές γίνονται και λίγο αντιδραστικοί. Ακριβώς. Γιατί ενώ εμείς καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο τα χρειάζονται. Και εμείς δεν θέλουμε να τους κάνουμε να συνδράμουμε σε αυτό το κακό. Σου φέρνουν ότι πεινάω. Και έχω πήγω σε άνθρωπο. Ωραία, σταματάμε εδώ πέρα να σου πάρω να φας. Καλά, αμοδάζεις. Ναι. Αφού καταλαβαίνω ότι με κοροϊδεύεις και αφού καταλαβαίνω ότι αυτό που θα σου δώσω θα σου κάνω κακό, δεν είναι το 1 ευρώ και τα 50 λεπτά και τα 30. Έτσι. Είναι ότι θα σου κάνω κακό και προτιμώ να μην είμαι συμμέτοχος σε μια κακή πράξη. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν όμως, γιατί εκείνη την το ώρα. Καταλαβαίνουνε κάποιοι, το καταλαβαίνουν κάποιοι, το καταλαβαίνουν. Έχει την ανάγκη του εκείνη την ώρα. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι αν φτάσεις σε αυτό το κομμάτι, θα μας το πει άλλος στην πορεία νομίζω, ότι αν φτάσεις σε αυτό το κομμάτι, μετά δεν έχει γυρισμό. Δηλαδή, πρέπει να πας σε κέντρο επεξάρτησης. Ό,τι και να λέμε εμείς στον δρόμο, όσο και να συμβουλεύουμε, όσο και να φωνάζουμε, έχει φτάσει σε ένα τέτοιο τέλμα το οποίο δεν έχει γυρισμό. Πρέπει να πάνε δίπλα σε ειδικούς για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Εννοείται. Η θεραπεία για την κατάχρηση ουσιών, και θα πούμε ποιες είναι οι καταχρήσεις ουσιών, γιατί δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, είναι και διάφορες άλλες ουσίες. Υπάρχουν διάφορα κέντρα, ναι, αλλά ένας γονής
το οποίο το παιδί ξεκινάει να δοκιμάζει στην εφηβεία, είναι καλό να το προλάβει από την αρχή. Νομίζουμε ότι τα ναρκωτικά είναι μόνο αυτά που λέμε η κοκαίνη και η ηρωίνη. Τα σκληρά. Τα σκληρά ναρκωτικά. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και τα αναβολικά στηροειδή, είναι και τα φάρμακα λέσχης, είναι και η μαριχουάνα, είναι και αυτά που τα εισπνεούμενα που βάζουν διάφορα για να ζαλίζονται, για να περνάνε. Φτιάχνονται και καλά. Και για να φτιάχνονται. Φάρμακα που τα γράφουν οι γιατροί. Συνταγογραφούμενα. Ναι, είτε είναι ηρεμιστικά, είτε είναι κάποια φάρμακα τα οποία τα παίρνουν πρώην χρήστες, ναι, για να νιώθουν καλά και ήρεμοι. Είναι και, όπως είπαμε, και τα αναβολικά. Όταν ένα παιδί ξεκινάει να φτιάξει ένα ωραίο σώμα και ξεκινάει τα αναβολικά του από τα 15, 16, 17, γιατί πήγε γυμναστήριο και τα έδινε ή έχει ξεκινήσει κάποιο άθλημα και του τα πρότεινε ο προπονητής του ή κάποιος φίλος του, μετά αυτό είναι ένα ερέθισμα και δεν είναι τόσο εύκολο στο να το κόψει. Το πιο καλό που μπορεί να κάνει ένας γονείς όταν το παιδί του μπλέξει, ένας γονέας όταν το παιδί του μπλέξει στα ναρκωτικά, είναι από σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει, σε βαριά ναρκωτικά, όπως είναι, δεν σας λέω τα αναβολικά, εντάξει, τα αναβολικά μπορείς να τα ελέγξεις και όλα τα σχετικά. Ηρωίνη, κοκαίνη, μαριχουάνα, όταν το παιδί αρχίζει και γίνεται πολύ αντιδραστικό και έχει μπλέξει και στις παρέες, τις οποίες τον κάνουν ακόμα πιο βίαιο, είναι να του κλείσεις την πόρτα. Σε καμιά περίπτωση δεν αφήνεις το παιδί να μπαίνει μέσα στο σπίτι και να λεηλετεί, έτσι δεν λέγεται, το σπίτι και να το κάνει άνω-κάτω. Γιατί θα δημιουργήσει πρόβλημα και σε εσάς και άμα υπάρχουν και άλλα παιδιά, δημιουργεί και θέμα και στα άλλα παιδιά. Το οποίο μπορεί να τα κάνει και αυτά να ξεφύγουν και μπορεί να σηκώσουν και να μην μπορείς να ελέγξεις τον μπαϊράκι που θα σου έχει σηκώσει το άλλο παιδί. Σωστά. Το καλύτερο που είναι όταν είναι ένα παιδί στην εφηβεία, καλύτερο είναι να του κλείσεις την πόρτα. Πιο πολλές έρευνες και σεμινάρια που έχω κάνει έχουν δείξει ότι τα παιδιά την πρώτη φορά που τους έκλεισε την πόρτα, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, στην πέμπτη γύρισαν και μετά σιγά σιγά ζητούσαν τη βοήθεια στο να το ξεπεράσουν. Δεν το αφήνεις να μπαίνει μέσα αυτό που είπαμε στο σπίτι και να κάνει ό,τι θέλει. Σαφώς και ποτέ. Όταν δεν θα του δώσεις λεφτά, θα πάρει τα χρυσαφικά σου, θα γίνονται πάρει τα λεφτά σου. Γίνονται επικίνδυνα, παιδιά, αφήστε τι έχω δει. Επικίνδυνα και όπως έχουμε ακούσει από πάρα και πολλά για τη περιστατικά. Και σωματική σου ακόμα. Περιστατικά γύρναγε το παιδί σπίτι και πλάκωνε τη μαμά ή τον μπαμπά που ήταν. Παιδί με δόξα πουλούσε όλη την περιουσία και έλεγε ότι τα χάσανε. Που ήταν. Γιατί δεν καταλαβαίνουν πολλές φορές τι κάνουν. Ναι, όταν γι' αυτό να όταν πάρεις, κάποιο παιδί βλέπουμε ότι έχει μία ροή προς τα κάπου ή ότι κάτι δεν μας αρέσει. Καλύτερα να του κλείσει την αρχή πόρτα. Το πιάνουμε. Και αν δούμε ότι δυσκολεύει, καλύτερα να γίνεις λίγο σκληρός. Όσο πιο καλός μπορεί να γίνεις. Ίσως στην ουσία τόσο πιο καλό, πιο μεγάλο κακό μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι μια κουβέντα βέβαια που εν καιρό θα έρθουν και κάποιοι υπεύθυνοι από τα κέντρα επεξάρτησης για να το συζητήσουμε, γιατί είμαστε κοντά στους νέους και μακριά από όλα αυτά. Σήμερα είχαμε μια πολύ συμβουλευτική εκπομπή μέχρι τώρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ Κωνσταντίνα Παπαϊώνη, ευχαριστώ Μαρία Κατσουλέρη. Και αμέσως μετά, με το οποίο θέμα και θα κλείσω αυτή την εκπομπή, θα έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη από τον κύριο Σταύρο Τσιριγωτάκη, που μας άνοιξε την πόρτα του ιατρείου του για άλλη μια φορά για τον καρκίνο του θυροειδούς και πραγματικά έχετε να μάθετε πάρα πολλά για μια μάστιγα του αιώνα. Μείνετε κοντά μας γιατί αυτά που θα ακούσετε μετά πιστέψτε με ότι θα σας δώσουν άλλη μια μεγάλη όθηση στο ότι όταν υπάρχει η πρόληψη σίγουρα υπάρχει και η καλύτερη θεραπεία. Αμέσως μετά το break επιστρέφω. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι,
Ηλίων Καϊδάρη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Για σένα που θες υγεία και δύναμη, Origin σημαίνει πηγή. Για εσένα που θες γρήγορο και μέγιστο αποτέλεσμα, Origin σημαίνει εγγύηση. Για εσένα που δεν θες χάπια, Origin σημαίνει τέλος στο πρόβλημα κατάπωσης. Origin, η πρώτη πολυβιταμίνη με καινοτομία ψεκασμού στο στόμα, στα φαρμακεία, από τα John Noah. Φίλες και φίλοι, γεια σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Δεν υποσχόμαστε, πραγματοποιούμε. Δεν ενημερώνουμε, θεραπεύουμε. Γιατί η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Έτσι ακριβώς θα ξεκινήσω και το σημερινό μου θέμα, που βέβαια θα προσπαθήσω μέσα σε αυτή τη τηλεοπτική συνεδρία με τον εξειδικευμένο γιατρό, αγαπημένος γιατρός πια αυτής της εκπομπής σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, και ευχαριστώ πάρα πολύ που, επειδή σας έχω δώσει αυτό το δικαίωμα όλα αυτά τα χρόνια, να μου στέλνετε μηνύματα τι θέλετε να φιλοξενήσουμε, ποιον καλλιτέχνη, γιατρό, ηθοποιό, τραγουδιστή ή και απλό άνθρωπο θέλετε να έχουμε στην εκπομπή. Χαίρομαι που από την πρώτη μας τηλεοπτική συνεδρία μέχρι και τη σημερινή μου ζητήσατε να επαναλάβουμε πράγματα αλλά και να ασχοληθούμε με πράγματα που τα είχαμε πει. Έτσι λοιπόν, για άλλη μια φορά βρίσκομαι εδώ στην περιοχή του Πειραιά. Θα μπορούσαν όμως και στην περιοχή του Κολονακίου, εφόσον και στα δύο αυτά μέρη βρίσκεται το προσωπικό του ιατρείο. Στον κύριο Σταύρο Τσιριγωτάκη, γενικό χειρουργό, γεια σου Σταύρο μου, και γεια χειρουργό θυροειδούς, αλλά και βεβαίως, Σταύρο, θα μου επιτρέψεις, αν και ξέρω ότι οι τίτλοι δεν σε ενδιαφέρουν, αλλά το κοινό μας ενδιαφέρεται πολύ, και είσαι και τακτικό μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, πολύ σημαντικό, και της Βρετανικής Εταιρείας Χειρουργών Θυροειδούς. Γιατί γι' αυτό και ήρθαμε κοντά σου, για να μιλήσουμε για το θυροειδή, που πραγματικά μετά από τον καρκίνο του μαστού, για τις γυναίκες που είχα μιλήσει στα προηγούμενα μας επεισόδια, είναι ένα πολύ μείζον θέμα, ένα πρόβλημα που πολλοί το καταλαβαίνουν, ή όταν δεν το καταλαβαίνουν, ή το καταλαβαίνουν αλλά δεν δίνουν σημασία, και μετά είναι μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά και είναι και ένα πρόβλημα όμως που μέσα από την εμπειρία σου, την εξειδίκευσή σου, αλλά και την πλευρά του ειδικού, θα μας λύσεις τελικά τις απορίες, ότι τίποτα δεν είναι ανίκητο όταν ενημερωνόμαστε, όταν πράττουμε σωστά και όταν επιλέγουμε τους ειδικούς. Έχω άδικο σε αυτό? Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Όλες οι επιστημονικές εταιρείες όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν την αξία της εξειδίκευσης για το θυροειδή και συγκεκριμένα για τον καρκίνο του θυροειδούς, που είναι πιο λεπτές επεμβάσεις. Και ο καρκίνος του θυροειδούς πρέπει να χειρουργείται, και η εξέταση, μάλλον το χειρουργείο, να γίνεται ίσως ένα από τα καλύτερα κέντρα του κόσμου χειρουργικής θυροειδούς, που και εσύ εκεί χειρουργείς, που είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πίζας στην Ιταλία, Τσιζανέλο. Σωστά. Είναι το πολύ γνωστό. Το καλύτερο κέντρο του κόσμου για επεμβάσεις. Πόσο βοηθάει, αλήθεια, να ξεκινήσουμε έτσι, το να είναι πολύ έμπειρο το άψυχο υλικό, θα έλεγα, έτσι δεν είναι, τα μηχανήματα, η υποδομή του ιατρικού κέντρου για το χειρουργείο, όσο και τέλεια ενημερωμένος και εξειδικευμένος να είναι ο γιατρός? Για το θυροειδή χρειάζεται το κέντρο όλο να είναι εξειδικευμένο, δηλαδή δεν φτάνει μόνο ο γιατρός, πρέπει και το προσωπικό του κέντρου να είναι εξειδικευμένο. Μάλιστα. Και εκεί έχουμε όλα τα μέσα να αφαιρέσουμε το θυροειδή,
γίνονται επεμβάσεις που δεν γίνονται σε πολλά μέρη του κόσμου, είτε με ρομπότ, είτε με ημίβατ που είναι με βιντεοκάμερα. Κάνουμε όλη την γκάμα των επεμβάσεων. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε, να πούμε καταρχήν στους τηλεθεατές μας, που μπορεί όλοι το γνωρίζουμε σαν λέξη. Πολλοί όμως δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι. Τελικά, τι είναι ο θυροειδής? Ο θυροειδής είναι ένας ενδοκρινής αδένας, έχει το σχήμα της πεταλούδας και βρίσκεται στην μπροστινή μεριά του λαιμού και περιβάλλει την τραχεία. Είναι ενδοκρινής, σημαίνει ότι παράγει ορμόνες, οι οποίες, όπως βλέπετε και στο βίντεο, φεύγουν από το θυροειδή και πηγαίνουν σε άλλα μέρη του ανθρώπινου οργανισμού και ρυθμίζουν τη λειτουργία του. Είτε αυτό είναι το κυκλοφοριακό, είτε είναι η καρδιά, είτε είναι το πεπτικό, ακόμα και η ψυχολογία του ανθρώπου επηρεάζεται από τη λειτουργία του θυροειδή. Η βροχοκύλη τι είναι? Η βροχοκύλη είναι η διόγκωση του θυροειδή, δηλαδή μεγαλώνει πολύ ο θυροειδής και όταν μεγαλώσει αρκετά πιέζει τα όργανα που είναι δίπλα από το θυροειδή, όπως είναι η τραχεία, και καμιά φορά έχει ο άνθρωπος δυσκαταποσία ή όπως είναι, έχει δύσπνοια, δεν του φτάνει ο αέρας που θέλει να αναπνεύσει, ή τον ισοφάγο και παρουσιάζει δυσκαταποσία ο ασθενής. Ο όζος είναι τρεις διαφορετικές έννοιες που θέλω πριν ξεκινήσουμε να τις διαλευκάνουμε και να τις εξηγήσουμε στο κοινό μας για να μπορέσει να μας ακολουθήσει. Ο όζος είναι κάτι πολύ διαφορετικό? Ο όζος είναι ένας ανώμαλος πολλαπλασιασμός των κυττάρων σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Μπορεί να υπάρχει ένας ή μπορεί να υπάρχουν πολλοί, οπότε λέμε είναι πολυοζώδης το βροχοκύλι. Είχαμε πει για τον καρκίνο του μαστού ότι το α και το ω είναι να τον ψηλαφίσουμε ή αλλιώς να τον ελέγξουμε. Με το θυροειδή γίνεται αυτό? Και αν γίνεται, πώς ελέγχουμε το θυροειδή? Όλοι οι άνθρωποι όταν πηγαίνουν στο γιατρό τους πρέπει να τους ζητάνε μια φορά το χρόνο να ψηλαφά το λαιμό τους. Μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας σε αυτή την περίπτωση, όπως ας πούμε στον καρκίνο του μαστού? Μπορούμε να το κάνουμε, αλλά σίγουρα ο γιατρός είναι πιο εξειδικευμένος. Γιατί τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά το ατύχημα που έγινε στο Τσέρνομπιλ, έχει αυξηθεί κατακόρυφα η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του θυροειδή. Μου είπατε για το Τσέρνομπιλ. Γιατί, ας πούμε, πιστεύεις σαν εξειδικευμένος γιατρός και χειρουργός θυροειδούς ότι αυτό με το Τσέρνομπιλ αυξήθηκε ο θυροειδής? Γιατί, ας πούμε, δεν λέμε ότι αυξήθηκε κάτι άλλο? Πώς επηρεάστηκε από αυτό? Από τη ραδιενέργεια έχει άμεση σχέση ο θυροειδής. Και οι παθήσεις που έχουν έξαρση μετά το Τσέρνομπιλ ήταν οι λευχαιμίες και ο καρκίνος του θυροειδή. Παλαιότερα δεν βλέπαμε καρκίνο του θυροειδή σε παιδιά. Τώρα το βλέπουμε δυστυχώς και σε παιδιά. Από ποια ηλικία δυστυχώς μπορεί να εμφανιστεί και πρέπει να είμαστε ετοιμότατοι και να κάνουμε τους ελέγχους μας? Έχουμε χειρουργήσει και 12 χρονών παιδί. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι από τα 20 μια γυναίκα για το μαστό πρέπει να κοιτάζεται, ότι για τον καρκίνο του θυροειδή, πέρα του θυροειδούς, πρέπει να γίνονται και σε πιο μικρές ηλικίες προληπτικοί έλεγχοι? Προληπτικός έλεγχος γίνεται κατά τη γέννηση, γιατί υπήρχαν περιπτώσεις που δεν υπήρχε ο θυροειδής σε κάποια παιδιά, οπότε εμφανιζόντουσαν οι κρετίνοι. Από τη στιγμή που το ανακαλύψαμε αυτό το πρόβλημα, γίνεται έλεγχος στο νεογνώμετο που γεννιέται, αν δεν έχει θυροειδή, να παίρνει τις ορμόνες με χάπι. Τώρα, και έτσι έχουν εκλείψει και οι κρετίνοι. Μάλιστα. Τώρα, για τον καρκίνο του θυροειδή στα παιδιά, δεν είναι τόσο συχνός που να χρειάζεται να υποβάλλονται όλα τα παιδιά σε κάποιον έλεγχο ετήσιο. Αλλά καλό είναι μια φορά το χρόνο, όταν πηγαίνει ο γονιός το παιδί του στο γιατρό ή πάει ο ίδιος για να κάνει έναν έλεγχο, να λέει στο γιατρό του να του ψηλαφίσει το λαιμό. Η παρακέντηση, είχαμε πει και σε προηγούμενες τηλεοπτικές μας συνεδρίες, ότι είναι ένας τρόπος για να αναλύσουμε και να είμαστε πιο σίγουροι για μια διάγνωση που θα κάνουμε. Στο θυροειδή γίνεται το ίδιο, και όταν λέμε παρακέντηση είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία? Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Παίρνουμε κύτταρα από έναν όζο που μας φέρνεται ύποπτος για να δούμε αν κρύβει κακοήθεια ή όχι. Δεν πονάει αυτό το πράγμα, αλλά μας δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες για το πώς να αντιμετωπίσουμε τον άλλο. Και αν αυτή είναι αρνητική, είναι σίγουρο ότι έχουμε καρκίνο του θυροειδούς? Σίγουρο δεν είναι, όχι. Αλλά έχουμε πολλές πιθανότητες να μην υπάρχει καρκίνος. Βέβαια και το υπερηχογράφημα τώρα, το τρισδιάστατο που κάνουμε, αυτό γίνεται από εξειδικευμένους, μπορεί να μας δώσει πολύ καλές πληροφορίες για το
αν υπάρχει καρκίνος ή όχι. Είναι εξετάσεις όμως που συμπληρώνουν η μία, την άλλη. Γιατί δεν μπορούμε με τίποτα να αποφασίσουμε. Και μάλιστα πολλές φορές λένε ότι καλό είναι, ξέρεις, πολλοί άνθρωποι με την πρώτη σίγουρα θα στο έχουν πει, γιατρέ, μήπως να το ξανακάνουμε. Μήπως να ξανακάνω μια εξέταση, μήπως σε 10 μέρες να ξανάρθω. Σίγουρα υπάρχει. Ποια είναι τα συμπτώματα που προκαλεί ο καρκίνος του θυροειδούς, αλήθεια? Ο καρκίνος του θυροειδού είναι ύπουλος καρκίνος. Γι' αυτό πολλές φορές κάποιος αναρωτιέται, αφού δεν έχω συμπτώματα, γιατί να χειρουργηθώ? Μπορεί να κάνει ένα ελαφρύ πόνο στο λαιμό ή μπορεί να νιώθει ένα τράβηγμα στο κάτω μέρος του αυτιού. Όταν λέμε πόνο, είναι αυτό το οποίο δεν μπορούμε να καταπιούμε, όπως όταν έχουμε έντονο βήχα ή όταν είμαστε από ίωση? Ή όταν λέμε πόνο, είναι ότι πώς νιώθουμε πολλές φορές να με πονάνε τα κοκαλά μου, να μην μπορώ να σηκωθώ και να μην ξέρω τι είναι? Πώς θα τον μπορούσαμε να τον μεταφέρουμε στους τηλεθεατές μας που βοηθάμε σήμερα για την πρόληψη, ότι μπορεί να αρχίσουν να σκέφτονται αυτόν τον πόνο? Τι σαν είναι? Μια ενόχληση στο λαιμό. Σαν να μας έχει κάτσει κάτι, ενώ δεν είναι, ενώ δεν είναι κρυωμένος, δεν είναι. Δεν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, εμφανίζεται να έχει μια ενόχληση στο λαιμό του. Μάλιστα. Πότε χρειάζεται έναν χειρούργο ο θυροειδής και πώς επιλέγουμε τον χειρούργο? Χειρουργείο. Γιατί μας βλέπουν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Σίγουρα αυτοί που θα μπορέσουν να έχουν σε επικοινωνία, βέβαια θα μου πεις ότι είναι πρόβλημα υγείας, πηγαίνουμε και στην άλλη άκρη. Αυτό να το τονίσω, γιατί μου είπε μια φίλη μου ότι, Αλέξανδε, σας είδε μια φίλη μας από τη Θεσσαλονίκη και μου λέει, Αλέξανδε, εγώ εκεί κατέβηκα και το έκανα, στον άνθρωπο αυτόν. Λέω, μα όταν είναι θέμα υγείας, δεν σε νοιάζει που είναι ο γιατρός, αρκεί ο γιατρός να είναι εξειδικευμένος. Ναι. Αλλά πώς θα επιλέξουμε τον καλό γιατρό και πότε χρειάζεται ο σωστός χειρουργός? Οι ενδείξεις που χρειάζεται, που έχει ο θυροειδής για να χειρουργηθεί, είναι οι εξής. Πρώτον, ο καρκίνος. Δεύτερον, η υποψία για καρκίνο. Mm-hmm. Τρίτον, όταν έχει πολύ μεγαλώσει, όπως με ρώτησες πριν, ο αδένας και έχει βροχοκύλη, η οποία πιέζει τα γειτονικά όργανα. Η τέταρτη είναι όταν υπάρχουν πολλοί όζοι και δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Και η πέμπτη είναι όταν δεν λειτουργεί καλά ο θυροειδής, είναι τοξικός που λέμε ο άρρωστος. Παίρνει θεραπεία, υποχωρούν τα συμπτώματα για λίγο και ξαναυποτροπιάζει. Το υπόλοιμα θυροειδούς, που το ακούμε πολύ συχνά και πολύ είναι σίγουρο ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Έτσι όπως το ακούμε, λέμε ότι κάτι έχει μείνει, κάτι αφήσαμε. Κάτι δεν το διώξαμε ολοκληρωτικά, ή δεν το ξύσαμε καλά, ή δεν το αφαιρέσαμε. Εμείς, σαν απλοί άνθρωποι, η γνώμη του ειδικού και η πρόταση του ειδικού ποια είναι? Ο θυροειδής έχει μια ιδιαιτερότητα όταν το χειρουργούμε. Κάθε του πλευρά κάθεται πάνω στο νεύρο που είναι υπεύθυνο για την ομιλία. Και ο παραμικρός τραυματισμός του νεύρου έχει άσχημες επιπτώσεις για τον άρρωστο. Δηλαδή, το πιο απλό είναι να έχει βραχνάδα. Το πιο άσχημο είναι να μην μπορεί να ξαναμιλήσει. Εμείς στη διάρκεια του χειρουργείου πρέπει να αφαιρέσουμε μέχρι και το τελευταίο κύτταρο. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Και μόνο που το λέτε, αυτό θα έλεγα, ναι, ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το χειρουργείο, ναι, και μόνο στην ιδέα και στην εικόνα ότι παίζεται με μια τόσο μεγάλη λεπτομέρεια που είναι η φωνή μας, είναι η ομιλία μας, είμαστε εμείς. Ο θυροειδής είναι μια λάθος κίνηση μπορεί, ναι, να μας αφαιρέσει την ομιλία. Έτσι, είναι κολλημένος πάνω στο νεύρο και όπως βλέπετε στην οθόνη, όταν το σηκώνουμε το θυροειδή φαίνεται η σχέση που έχει από κάτω το νεύρο με το θυροειδή άδενα. Εμείς λοιπόν πρέπει να αφαιρέσουμε και το τελευταίο κύτταρο. Το μάτι μας δεν είναι μικροσκόπιο και πάντα αφήνουμε όλοι ένα υπόλοιμα. Αν αυτό είναι μέχρι 2-2,5%, το χειρουργείο μας είναι πολύ καλό. Από 1% και πάνω βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Τώρα, όταν είναι εξειδικευμένος ο χειρουργός, τα υπολείμματα αυτά είναι πολύ μικρά. Τα δικά μου υπολείμματα είναι κάτω από 1%, 0,8-0,7%. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί μετά το χειρουργείο ο ασθενής θα πρέπει να κάνει συνεδρίες με ιόδιο συνήθως, και όσο πιο μεγάλο το υπόλοιμα τόσο πιο μεγάλες και πολλές είναι αυτές οι συνεδρίες, και υπάρχουν βέβαια
και περιπτώσεις που πρέπει να ξαναχειρουργηθεί ο ασθενής. Να πω καταρχήν τώρα, επειδή βλέπουμε και στην αρχή της κουβέντας μας και τώρα, ότι αυτά τα πλάνα έχουν γίνει ιατρικά πάνω σε κούκλα, όπως το λέμε. Ναι, είναι animation. Η ιατρική κούκλα είναι animation για να καταλαβαίνει και ο κόσμος πώς γίνεται. Πριν πάμε να πούμε για το πόσες φορές και κάποιος έχει κάνει, όπως λέμε, το χειρουργείο και του λένε πρέπει να ξαναχειρουργηθεί. Τι έφταιξε, ότι δεν ήταν καλός ο χειρουργός, ότι δεν έγινε σωστά η διαδικασία ή πιθανόν ότι δεν ήταν στο κατάλληλο κέντρο και δεν είχε όλα εκείνα τα μέσα. Γιατί μπορεί να μην μπορούσε ο εκάστοτε χειρουργός όπως εσείς να χειρουργήσει το καλύτερο κέντρο που είναι στην Ιταλία για το θυροειδή και δεν είχε τα κατάλληλα μέσα στο να είμαστε στο 100% απόλυτοι για το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε να σας πω, παίζουν ρόλο και τα μέσα, αλλά μεγάλη σημασία έχει τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Τα εργαλεία είναι φόδια, αλλά πρέπει να το κατέχουμε αυτό που κάνουμε. Και στο θυροειδή υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα με τον νεύρο που αν κάποιος δεν θέλει να πλησιάσει τον νεύρο για να μην του κάνει βλάβη, αφήνει ένα τμήμα του θυροειδή, οπότε για να μην προκύψει, λέμε, η βραχνάδα ή η αφωνία, οπότε σίγουρα εκεί έχει πρόβλημα ο άρρωστος. Θεωρητικά το χειρουργείο αυτό μπορεί να το κάνουν όλοι οι γενικοί χειρουργοί. Το αλλά η εξειδίκευση όμως κάνουμε. Είναι η λεπτομέρεια. Η εξειδίκευση όμως παίζει μεγάλο ρόλο. Άρα οι πιο σημαντικές επιπλοκές, αν μπορούσαμε να τις απαριθμίσουμε, μία αυτή, δύο αυτό, τρία αυτό, δεν ξέρω αν υπάρχουν και τρεις, από μία λάθος χειρουργική επέμβαση ή από μία όχι τόσο καλή αντιμετωπίσιμη χειρουργική μέθοδο, ποιες θα ήτανε? Η μία είναι αυτή με τον νεύρο που λέμε, γιατί φανταστείτε τώρα να χειρουργηθεί ένας τραγουδιστής και να βραχνιάσει η φωνή του. Ή ένας ψάλτης ή ένας παρουσιαστής, που η φωνή είναι εργαλείο για τη δουλειά. Σαφώς. Είναι δυσάρεστο αυτό το πράγμα. Και η άλλη επιπλοκή που μπορεί να συμβεί είναι με τους παραθυροειδείς αδένες. Αυτοί είναι τέσσερις αδένες πίσω από το θυροειδή που ρυθμίζουν τα επίπεδα του ασβεστίου. Αν αυτοί τραυματιστούν ή αν αφαιρεθούν κατά λάθος, πέφτει το ασβέστιο και η εικόνα που έχει ο άρρωστος δεν είναι καλή. Μου είπατε για την κατηγορία των ανθρώπων που χρειάζονται τη φωνή. Εννοώ, όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε τη φωνή, την όραση, την ακοή, τα πάντα. Αλλά για όλους τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως, όποιο επάγγελμα και να κάνουν, κάποιος λοιπόν που πάει στον ειδικό, επιλέγει τον κύριο Τσιγωτάκη και το συστήνουμε ανεπιφύλακτα και σε ευχαριστούμε που ενημερώνετε, αλλά πρέπει να μπει στην καθημερινότητά του. Πόσο καιρό λοιπόν μετά από μια επιτυχημένη, το τονίζω, επέμβαση, θα πρέπει να κάνει, να φάει, να πιει, να μιλήσει, να μπει στην καθημερινότητά του. Την ίδια μέρα. Άρα πλέον είναι τέτοια τα μηχανήματα και η επιστήμη έχει προχωρήσει, μου λέει, τόσο πολύ που ξαναφεύγει και δεν έχει, η επουλωτική περίοδος δεν υπάρχει. Είναι αμυδρή που δεν την καταλαβαίνει. Είναι οι τεχνικές που κάνουμε ελάχιστα επεμβατικές. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουμε κακώσεις καθόλου, δεν κόβουμε ούτε μύες. Και η τομή μας είναι ελάχιστη, περίπου 2 εκατοστά με 2,5 και δεν έχει πόνο καθόλου μετά ο άρρωστος. Αφήνει κάποιο σημάδι? Τα σημάδια που αφήνουμε, όπως θα δείτε και στις εικόνες που έχουμε, είναι πολύ μικρά και νομίζω με δυσκολία φαίνονται μετά από ένα χρονικό διάστημα. Υπάρχουν, από ό,τι είχα ακούσει, δύο μέθοδοι, έτσι δεν είναι, που επεμβαίνουμε χειρουργικές ή όχι? Η μία μέθοδος είναι κλασικά με τομή. Η άλλη μέθοδος είναι με το ρομπότ, για να μην υπάρχει καθόλου ουλή στο λαιμό. Αυτό έχει διαφορά. Ξέρετε, πολλές φορές σου λέει, γιατρέ, σίγουρα έρχονται και σου λένε, γιατρέ, εσύ ποια μου προτείνεις? Το ποια θα προτείνουμε έχει να κάνει με το χρόνο της επούλωσης, της διάρκειας, αλλά και των βαλαντίων που πρέπει να ξοδέψουμε, ή με το ποια ενδείκνυται για το καλύτερο αποτέλεσμα για το πρόβλημα που έχουμε? Γιατί φαντάζομαι ότι και κάποιοι φίλοι μου, ας πούμε, με ρωτήσαν κάποια στιγμή για τη μεταμόσχευση. Εγώ θα κάνω αυτή γιατί είναι πιο φτηνή. Ναι, αλλά του είπε ο γιατρός ότι αυτή είναι πιο φτηνή ή πιο ακριβή, που θες την πιο ακριβή, αλλά δεν θα πιάσεις το δικό σου κεφάλι. Κάπως έτσι είναι και σε αυτό το κομμάτι. Ενδείκνυται και οι δύο για όλους? Εμείς είμαστε γιατροί, χειρουργοί και ζούμε από αυτό, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε λειτουργοί. Σαφώς. Οπότε θέμα βαλαντίων δεν υπάρχει. Πάντα λέμε το καλύτερο που είναι για το συγκεκριμένο ασθενή. Γιατί η μέθοδος... Πότε επιλέγουμε τη μία ή την άλλη? Πάμε λίγο να το αναλύσουμε. Ναι. Γιατί να επιλέξω το ρομποτικό? Γιατί δεν θέλει να έχει κανένα σημάδι κάποιο στο λαιμό. Μόνο αυτό. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Το ίδιο. Αλλά όμως και στην περίπτωση που το σημάδι υπάρχει,
με το χρόνο είναι από τα σημάδια και ένα που εξαλείφονται ή δεν εξαλείφεται ποτέ. Με δυσκολία θα το δει κάποιο το λαιμό ενός χειρουργείου. Πάνε δηλαδή εκείνα τα χρόνια που βλέπαμε χαρακωμένους λαιμούς. Γίνονται ακόμα αυτά τα χειρουργεία, αλλά λέμε όταν ο άλλος είναι εξειδικευμένος. Μάλιστα. Είδατε τις φωτογραφίες που δείξαμε Βεβαίως. Πριν, οι τομές είναι ελάχιστες, δηλαδή δεν φαίνονται. Εκείνο που χρησιμοποιούμε για να. Που χρησιμοποιούσαν στην περίπτωση μια τέτοια επέμβαση και ένα μηχανάκι βοηθητικό για τη φωνή. Συμβαίνει στις μέρες μας ή έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ που σπάνια μπορεί να το χρειαστεί κάποιος. Αν εννοείς τον νευροδιεγέρτη που μας βοηθάει να εντοπίσουμε τον νεύρο μέσα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, το χρησιμοποιούμε όταν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται πάντα γιατί μπορούμε εμείς να τα διακρίνουμε τα ανατομικά στοιχεία και δεν χρειάζεται να επιβαρύνεται με έξοδα ο ασθενής. Άλλωστε δεν υπάρχει καμία μελέτη που να λέει όταν χρησιμοποιείς αυτό το εργαλείο, οι επιπλοκές είναι λιγότερες. Τι είναι αυτό που μπορεί πραγματικά να δυσχεραίνει μία επεμβατική περίοδο και αν υπάρχει προεργασία, προετοιμασία. Έρχεται κάποιος σήμερα και του κάνετε τη διάγνωση ότι πάσχει από αυτό. Μπορεί αύριο, εάν και εφόσον υπάρχει ελεύθερο χειρουργείο και εσείς και τα λοιπά, να μπει για τη χειρουργική επέμβαση ή χρειάζεται μία διαδικασία ημερών, ωρών, μηνών, μέχρι να προετοιμαστεί για να το δεχτεί αυτό. Αν δεν έχει άλλα προβλήματα ο ασθενής, μπορεί να μπει σύντομα στο χειρουργείο, αν και για 2 και για 3 και για 5 μέρες δεν χρειάζεται να τρομοκρατείται κάποιος. Mm-hmm. Τώρα, αν υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν άλλα προβλήματα, σίγουρα μπορεί να χρειαστεί μια προετοιμασία. Τους βλέπει ο αναισθησιολόγος μας, είναι ασθενείς που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, έχουν άλλα προβλήματα. Πρόσφατα χειρουργήσαμε κάποιον ο οποίος ήταν με ένα πνεύμονα γιατί είχε χειρουργηθεί από καρκίνο του πνεύμονα. Δεν είναι όλα τα ίδια τα χειρουργεία, Σαφώς. ούτε όλοι οι ασθενείς οι ίδιοι. Αλλά στον προεγχειρητικό έλεγχο που κάνουμε, γιατί κάθε άρρωστος είναι ξεχωριστός. Σαφώς και το. Και όλοι μας ασχολιόμαστε με τον άρρωστο γιατί αυτός είναι το κεντρικό πρόσωπο στο γιατρείο μας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία πιθανόν αν υπάρχει μία προδιάθεση αυτό το επισπεύδουν και το επιβαρύνουν. Δηλαδή ο καρκίνος του θυροειδούς, υπάρχουν πράγματα γύρω μας από την καθημερινότητα. Μου είχατε πει για τον καρκίνο του μαστού ότι η κακή διατροφή, το αλκοολισμός, το τσιγάρο, το άγχος, το στρες. Βέβαια, βέβαια. Αν υπάρχει κάτι, αν δεν υπάρχει το προδιαθέτουν και το μεγαλώνουν. Και στο θυροειδή υπάρχουν πράγματα. Είναι η έκθεση σε χημικά, οι ακτινοβολίες που μπορεί να έχει κάνει κάποιος σε μικρότερη ηλικία στον τράχυλο για διαφορετικό λόγο και υπάρχει και ένας τύπος καρκίνου του θυροειδή που κληρονομείται και αν βρούμε κάποιον πρέπει να κάνουμε έλεγχο και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και αν έχει ένα συγκεκριμένο γονίδιο μπορεί να χρειαστεί τα παιδιά κάποιου παράδειγμα να κάνουν προφυλακτικά θυροειδεκτομή γιατί είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα αναπτύξουν και αυτά καρκίνο. Αλλά είναι μια πολύ μικρή ομάδα πληθυσμού αυτοί οι άνθρωποι. Στην Ελλάδα, σε ποιο ποσοστό βρισκόμαστε σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την ενημέρωση, αλλά και σε ποιο ποσοστό, γιατί σίγουρα θα διαφέρει, όσον αφορά το πρόβλημα το συγκεκριμένο, το οποίο σήμερα ελπίζουμε ότι λύνουμε και αναλύουμε και αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Σε τι κατάσταση είμαστε? Στην Ελλάδα είμαστε από τα κράτη που έχουν επηρεαστεί από το Τσέρνομπιλ, οπότε η εμφάνιση του καρκίνου του θυροειδή και σε μικρές ηλικίες είναι συχνή σε σχέση με παλαιότερα που δεν υπήρχε και στην καθόλου. Στην ενημέρωση πώς είμαστε? Στην ενημέρωση είμαστε σε όλα πίσω. Δεν είμαστε καλά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και σε αυτό συμβάλλει η εκπομπή δική σας και άλλες εκπομπές που γίνονται ή οι μερίδες που κάνουμε εμείς, ενώ θα έπρεπε να ήταν αυτά προγράμματα της πολιτείας. Έρχομαι τώρα και ρωτάω κάτι. Επειδή είστε ένας γιατρός εξειδικευμένος και τακτικό μέλος τόσων μεγάλων πώς θα το πω τώρα, επιστημονικών εταιριών, να το πω, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχει λοιπόν μια κυρία που μένει στο Μεσολόγιο, που μένει στην Κρήτη, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, στο Καρπενήσι και οπουδήποτε. Όμως για πολλούς λόγους δεν μπορεί να μεταφερθεί και να γίνει αυτή η χειρουργική επέμβαση σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστημιακά κέντρα που χειρουργείτε εσείς το συγκεκριμένο. Στην Ελλάδα έχουμε τις δυνατότητες αυτές χωρίς να κατανομάσουμε για μια κυρία να γίνει η επέμβαση και να δώσουμε τη σιγουριά του αποτελέσματος ή πρέπει οπωσδήποτε να φύγει στο εξωτερικό? Όχι, μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, δόξα τω Θεώ
Στην απλά Ελλάδα, αν μπορεί ο ασθενής το επιλέγεται για γιατί είναι πιο σίγουρο στην Στην Ελλάδα έχουμε καλούς γιατρούς, καλούς χειρουργούς. Ακόμα και στην Πίζα που πηγαίνω μου λένε ότι εδώ, παρότι είναι κέντρο, έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου, δεν έρχονται μόνο Έλληνες γιατί έχετε καλούς χειρουργούς. Και αυτό είναι αλήθεια. Δεν γίνονται όλα τα είδη των επεμβάσεων στην Ελλάδα που γίνονται εκεί. Αλλά το 99% των επεμβάσεων γίνονται και με μεγάλη επιτυχία. Μία ερώτηση που θα ήθελα να την κάνω πάρα πολύ από την ώρα που μου έθεσαν οι τηλεθεατές μου το συγκεκριμένο θέμα και να έρθω σε εσάς να το αναλύσουμε ως πλέον ειδικός, είναι από την εμπειρία, γιατί σίγουρα δεν ξέρω αν έχουν γίνει συγκεκριμένες έρευνες των τόσων χρόνων που χειρουργείται τον καρκίνο στο θυροειδή. Υπάρχει περισσότερη προδιάθεση και το βλέπετε σε γυναίκες ή σε άντρες, και αν παίζει ρόλο, γιατί στο καρκίνο του μαστού είπαμε το 90% είναι γυναίκες και στο 10% άντρες, αλλά συμβαίνει. Στο θυροειδή τι γίνεται? Οι γυναίκες φαίνονται ότι υπερέχουν. Και εδώ. Γιατί τελικά γίνεται αυτό? Είναι ο οργανισμός της γυναίκας και η προδιάθεση σε αυτά τα θέματα λίγο πιο επιρρεπής? Ακριβώς δεν την ξέρουμε, αλλά μάλλον αυτό είναι που λέτε. Βέβαια παίζει ρόλο και το περιβάλλον, αλλά υπάρχει και αυτό που λέτε εσείς. Μάλιστα. Εάν έπρεπε, κλείνοντας αυτήν την κουβέντα, να πούμε τι είναι αυτό που θα πρέπει κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του, την υγεία του, όσον αφορά το θυροειδή, έτσι να τα βάλουμε σαν κριτήρια στο τέλος, να αφήσουμε έναν επίλογο με το τι πρέπει να κάνουν, να κάνουν κάθε πότε και ποιες είναι οι κρίσιμες ηλικίες που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ακόμα και αν το προηγούμενο ή τα επόμενα χρόνια δεν δώσουμε πολύ μεγάλη βάση. Το πρώτο είναι να έχει κάποιος έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Να τα ακούτε και να τα ακολουθείτε, παρακαλώ. Γιατί αν φτάσουμε στο πρόβλημα, μπορεί να αγχωθούμε για τη λύση του. Αν όμως προφυλακτούμε και ενημερωθούμε, μπορεί να μην το δούμε και ποτέ. Και το άλλο είναι μια φορά το χρόνο να κάνει έναν έλεγχο στο τράχυλο κάποιος. Μάλιστα. Υπάρχουν ηλικίες που είναι λίγο πιο επιρρεπείς? Η ηλικία που μας φοβίζει είναι στον άνδρα ιδίως, 40 με 50-55, όταν έχει έναν μόνο όζο. Μάλιστα. Εκεί είμαστε λίγο υποψιασμένοι ότι μπορεί να κρύβει κακοήθεια αυτό. Και όσον αφορά την κληρονομικότητα, τώρα θα το ξεχνούσα για ένα φίλο μας το ρώτησε, μέχρι πόσες γενιές μπορεί αυτό να είναι, πώς να το πω τώρα, κριτήριο, δηλαδή να μην το έχουν ούτε τα παιδιά μου, ούτε τα παιδιά των παιδιών μου, ούτε τα παιδιά των παιδιών των παιδιών μου και να το έχει η επόμενη γενιά, όταν αυτό, το είχε κάποιος. Αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Εμείς αυτό που είπαμε για το ότι πρέπει να ελεγχθεί όλη η οικογένεια είναι στο μυελοειδή καρκίνο του θυροειδή. Μάλιστα. Και γι' αυτό που είπαμε να κάνει προφυλακτική αφαίρεση του θυροειδή είναι συγκεκριμένη κατηγορία από αυτήν που έχει κάποιο ογκογονίδιο θετικό. Μάλιστα. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για δύο λόγους. Αν και λίγαν συντόμως, γιατί και ο Γενικός Χειρουργός έχει και άλλα πολλά να πει. Εγώ ήρθα για την εξειδίκευση αυτές τις φορές, αλλά και σαν Γενικός Χειρουργός χρειαζόμαστε πολλά πράγματα που απασχολούν πολύ κόσμο και πάνε και βγαίνουν με κάτι τομές τεράστιες για κάτι που ήταν πάρα πολύ απλό. Και θέλω εν καιρό να το συζητήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω για τον αγώνα που κάνετε, για τις ημερίδες, ενημερώνετε και για όλο αυτό που κάνετε, για αυτά δύο μείζων θέματα που αναλύσαμε αυτές όλες τις φορές, για τον προσωπικό αγώνα που ενημερώνετε μέσα από το Facebook, από τη σελίδα. Η γραμματιακή σας υποστήριξη συνέχεια είναι δίπλα σε όλους τους ανθρώπους και πολλές φορές και το κάνετε και αυτό και αφιλοκερδός, θα μου επιτρέψετε να το πω, με ανθρώπους που είναι στο τελευταίο στάδιο και δεν υπάρχει άλλη λύση, γιατί το έχετε κάνει και μπράβο σας. Το λέω εγώ, ξέρω δεν θέλει να τα λέει, αλλά εγώ πρέπει να το πω, γιατί έτσι και τον εγνώρισα. Και να ευχηθώ να έχετε δύναμη να ενημερώνεστε για να μας ενημερώνετε. Και εμείς γιατί πρέπει να πω ότι η ενημέρωση και η δική σας, αυτό που μου είπε, επιλέξατε, είμαι μέρες και διαβάζω, δεν τελειώνει ποτέ. Δεν πρέπει και εμείς να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι? Αυτό ακριβώς. Όποιος νομίζει ότι τα ξέρει όλα, νομίζει ότι έχει τελειώσει ιατρικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιγκριγωτάκη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα κλείσω έτσι. Όποιος νομίζει ότι τα ξέρει όλα, δεν ξέρει τίποτα. Και η εκπομπή αυτή ακόμα δεν έχει ενημερώσει για τίποτα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε να πούμε εν καιρό πάρα πολλά. Εμείς, επιστροφή στα δικά μας.